Πως υπάρχει ένας κοινός παρανομαστής, ο οποίος δυστυχώς δεν γίνεται σεβαστός. Πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση να μας ξεκαθαρίσει τι είδους διαπραγμάτευση είναι αυτή. Με τι όρους, με τι χρονοδιάγραμμα, μάλιστα, και αν θα πάμε σε μια λύση πακέτο. Για να σε μια αποσπασματική λύση. Και δεν πουλάει ούτε το πόνο των Ελλήνων και ούτε τα όνειρα των νέων. Κάνε να πουλάει τα όνειρα. Σα πρόταση να πουλάει τα όνειρα. Αυτό το σραντίο θα έχει επιτυχία. Ο κόσμο θέλει να ακούσει την πρότασή μα. Το κομμάτι του διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα. Το κάθε πάμε σε διάλειμμα τώρα. Τι θέσει μα να ακούσει ο κόσμο. Παιδιά, ηρεμήστε. Όχι όλοι μαζί. Τι το πήρατε εδώ. Καφενείο το πήρατε. Εκπροσωπείτε κάποιο κόμμα, κύριε Καλατζάκου, εδώ. Κύριε. Εκπροσωπείτε κάποιο κόμμα και λέτε στα κόμματα να μην πούνε την άποψή του. Πάω λίγο το λόγο εγώ που εκπροσωπώ κόμμα για να τελειώσουμε με όλη αυτή την κομμωδία. Τι λέτε τώρα εδώ. Ένα λεπτό. Για δώστε με εδώ. Τελεία στη διαπραγμάτευση. Τι λέτε τώρα. Τελεία στη διαπραγμάτευση. Ελάτε εδώ. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Για ελάτε εδώ. Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Ελάτε εδώ. Κύριε ο κύριος Καρενικό δεν θα πει την άποψή του. Κύριε Βέτα, ο κύριος Καρενικό δεν θα πει την άποψή του. Ο κύριος του λέει θα μιλήσει. Να ξέρει ο κόσμος που πιστεύει. Μα πώς είναι δυνατόν να πάει για διαπραγμάτευση. Κύριε Βέτα, έχετε καταλάβει ότι είστε στο Sky και δεν είστε στη Φλίδα. Μια χαρά καταλαβαίνω. Περίμενε τώρα δύο λεπτά. Καταλάβω τι πήγε. Εδώ ο Καμένος πριν από λίγη ώρα είπε τον Παπαδημούλη διλό.